Στο κράτος θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμο Θωμά. Κύριε Θωμά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ιερός θεσμός της ανάδοχης οικογένειας. Να το ξεκινήσουμε από εδώ για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα συζητάμε. Εντάξει, αρχικά η ανάδοχη οικογένεια είναι ένας θεσμός που λειτουργεί για χρόνια στην Κύπρο. Μάλιστα. Αντί να είναι σε ιδρύματα, φιλοξενούνται σε κάποιες οικογένειες, οι οποίες οικογένειες αυτές λέγονται ανάδοχες οικογένειες. Αναδοχή δηλαδή είναι μια μορφή φιλοξενίας. Λοιπόν. Μπορέσουν να τα μεγαλούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον από ό,τι είναι το περιβάλλον ενός ιδρύματος που υπάρχουν σήμερα στο κράτος μας. Πόσα παιδιά χρειάζονται τη βοήθειά μας αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, να πούμε ότι, αυτά τα παιδιά τα οποία μετακινούνται από την πυρογική οικογένεια και μπαίνουν υπό την κυδαιμονία του κράτους, μιλούμε για παιδιά τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση, παραμέληση, εγκατάλειψη ή ακόμα έχουν πεθάνει και οι δύο γονείς τους. Άρα είναι παιδιά τα οποία χρειάζονται άμεσα μια οικογένεια για να τα στηρίξει. Σήμερα υπάρχουν περίπου 550 παιδιά που είναι υπό την κυδαιμονία του κράτους, υπό την νομική φροντίδα του κράτους. Από αυτά τα 230 περίπου είναι σε ανάδοχες οικογένειες ή σε άλλες μορφές παιδικής προστασίας και τα υπόλοιπα 320 περίπου είναι σε ιδρύματα. Για αυτά τα 320 παιδιά, εμείς ως σύνδεσμος, ως φορέας μη κυβερνητικός που είμαστε, ζητούμε και φροντίζουμε να βρούμε οικογένειες τους ώστε αυτά τα παιδιά να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους και να μεγαλούν σε ένα καλύτερο περιβάλλον από ότι, όπως είπα και προηγουμένως, τα ιδρύματα. Άρα δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται τώρα και ακούει αυτή τη συζήτηση, τι κάνει για να βοηθήσει? Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ή επικοινωνάμε το σύνδεσμο μας ή με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Εγώ να σου και ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, επικοινωνίας, για όποιον ναι. ενδιαφέρεται να έρθει κοντά μας να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Είναι το τηλέφωνο 99241515 ή το 99. Να το μπορούμε να τα ξαναπούμε, σας παρακαλώ, τα τηλέφωνα μπορούμε να τα ξαναπούμε? Ναι, 99241515 και 99-50. Είναι απλή. Υποβάλλεται μια αίτηση είτε μέσω του συνδέσμου μας ή απευθείας στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, είτε μια αξιολόγηση αυτής της οικογένειας και εγκρίνεται από τις υπηρεσίες και της ευημερίας ως κατάλληλη για να φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά και συνεχεία αφού εγκριθεί τότε μπορεί να πάρει ένα παιδί στο σπίτι για να το φιλοξενήσει. Ένα ή περισσότερα παιδιά. Να πω ότι οποιαδήποτε οικογένεια μπορεί να γίνει ανάδοχη οικογένεια αρκεί να μπορεί να προσφέρει αγάπη σε αυτά τα παιδιά, στήριξη και καθοδήγηση. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί. Λέω και μονήρι άτομα και μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με παιδιά και οικογένειες χωρίς παιδιά και οποιαδήποτε ηλικία άτομο μπορεί να γίνει ανάδοχος αρκεί να εγκριθεί ότι είναι κατάλληλος για αυτόν τον ρόλο του ανάδοχου γονιού. Μάλιστα. Όσοι μπορούν να το κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θωμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και μια έκκληση ότι υπάρχει σήμερα μεγάλη ανάγκη να εξεύρουμε νέες ανάδοχες οικογένειες. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας, όσοι νιώθουν ότι μπορούν να προσφέρουν αγάπη σε αυτά τα παιδιά, να μην διστάσουν να αποταθούν κοντά μας ή στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε στον